Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Οι εξελίξεις τρέχουν στα νέα επεισόδια και πλέον οι πρωταγωνιστές πρέπει να λάβουν υπόψη όλα τα δεδομένα. Όπως θα δούμε λοιπόν, στο κελί του Ρένου μπαίνει ένας άντρας με κουκούλα και προσπαθεί να το σκοτώσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Είναι ο φρουρός φυλακής που τον έχει πληρώσει η Βικτόρια για να βγάλει από τη μέση το Ρένο. Η σατανική αυτή γυναίκα, δεμένη με τα χέρια σταυρωμένα, θα κάνει τα πάντα για να δικαιωθεί. Μετανιωμένος ο Σίμος ζητά συγγνώμη από την Αμαλία για το χαστούκι και της προτείνει για άλλη μια φορά να φύγουν μακριά στο εξωτερικό και να κάνουν από εκεί μια νέα αρχή. Εκείνη του ξεκαθαρίζει ότι για να το συγχωρέσει θα πρέπει να πουλήσει το μερίδιό του στον παράδεισο στον Τίνο. Η Αμαλία δεν το αφήνει να πάει ανεκμετάλλευτο. Οι αστυνόμοι ψάχνουν να βρουν τον ένοχο για τη δολοφονία του Νοτόπουλου και ένα πρόσωπο πιστεύει ότι αυτός που το έκανε μπορεί να είναι ο Μπουραντάς. Ενώ η Γεωργία αφήνεται ελεύθερη, αλλά ο Πάρης κινδυνεύει ότι πρέπει να εκτίσει την ποινή του γιατί βρισκόταν σε αναστολή. Το μωρό μεταφέρεται στο ορφανοτροφείο και το μέλλον του είναι άγνωστο για όλους. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!